Είδα ένα πολύ έντονο πανηγυρισμό στο τέλος. Είδα να ανεβαίνεις πάνω στο τραπέζι μαζί με τη Δώρα να πανηγυρίζεις με πολύ εμφατικό τρόπο. Τι ναι, ήθελες εκείνη τη στιγμή να πεις ουσιαστικά. Είχα πάρα πολύ ένταση την οποία ήθελα να βγάλω, γιατί στο 19 μετά από τον πόντο που κέρδισα με την Κατερίνα που είχαμε τον best of, ουσιαστικά διαλέγει κάθε ομάδα ένα παίκτη, όποιον θέλει, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, γιατί ήταν λίγο αμφιλεγόμενα τα πράγματα μετά από αυτό τον πόντο. Και επειδή έγινε ένας μικρός χαμός, άκουσα μετά από κάποια φάση πάμε να κερδίσουμε, γιατί θέλω να δω τις μούρες τους. Εγώ δεν ξέρω προς ποια κατεύθυνση πήγαινε αυτό, αλλά έτσι το εξέλαβα, έτσι μου βγήκε και έτσι πανηγύρισα. Αυτή η ατάκα από ποιον ήρθε, από τον κόκκινο πάγκο? Αν δεν κάνω λάθος, από την Κατερίνα Δαλάκα. Κατερίνα. Δεν είχα σκοπό να σχολιάσω σήμερα καθόλου, γιατί ξέρουμε πολύ καλά η ομάδα μου και η ομάδα των μπλε πώς παίχτηκε το όλο παιχνίδι για να φτάσει αυτό το πράγμα σήμερα, έτσι. Είμαι πάρα πολύ ταλαιπωρημένη. Απλά επειδή τα αυτιά του φάνη, γιατί όχι των άλλων παιδιών, είναι μόνο σε εμάς και όχι εκεί, καλό θα είναι να ξέρει πρώτον, για ποιον μιλάμε και μετά να απαντάς. Απλά τα αυτιά σου είναι εδώ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. Εγώ πανηγύρισα, είναι δίπλα η πάγκη μας, Κατερίνα. Δεν μιλούσαμε για σένα και εσύ βγαίνεις και απαντάς πάνω στον πάγκο. Πάλι τα δικά σου. Ακούω ότι θέλω να δω τις μούρες τους όταν κερδίσουμε. Δεν είπα τις μούρες, είπα τις φάτσες τους. Τις φάτσες τους, όπως θες. Μούρη είναι ακόμα πιο άσχημη λέξη. Η ομάδα μου ξέρει πολύ καλά. Εγώ έτσι το άκουσα, έτσι το εξέλαβα, έτσι πανηγύρισα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Η ομάδα ξέρει πολύ καλά πώς έφτασε το σκορ. 9-5 πίσω ήμασταν, Κατερίνα. Κάναμε ένα 7-1. Δώσαμε ψυχή για να κερδίσουμε. Και κατέληξε έτσι το σκορ. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Τώρα. Λοιπόν, εγώ αρχικά θέλω να πω μπράβο και στους κόκκινους και, και στην ομάδα μου. Δώσαμε όλη την ψυχή μας, ανατρέψαμε ένα σκορ με όποιο τρόπο και να είναι αυτό. Θέλω να πω ότι στον τελευταίο πόντο για άλλη μια φορά με το Φάνη κάναμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, όπως έκανε και ο Γιάννης με την Ιωάννα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πολλά μπράβο σε αυτό το παιδί εδώ που παίζει με ράματα και δίνει την ψυχή του κάθε φορά και κάνει τόσα ραν, όπως και ο Γιάννης σήμερα, όπως και τα δυο τα κορίτσια, εγώ και η Ιωάννα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να σταθούμε καθαρά στη νίκη και στα ωραία πράγματα που μας αφήνουν αυτά τα δύο παιχνίδια. Εγώ προσωπικά δεν ήμουν πολύ καλά σήμερα, ούτε σωματικά ούτε ψυχολογικά. Έκανα ό,τι μπορούσα. Και να παίρνουμε παραδείγματα από όλους εμάς και από τους κόκκινους και από τους μπλε, όταν δεν είμαστε καλά και δίνουμε την ψυχή μας για να φέρουμε αυτό τον πόντο και να μην στεκόμαστε στα αρνητικά. Να έρθω λίγο στον Γιάννη Περπατάρη. Γιάννη, μαζί με το Φάνη νομίζω πήρατε την ομάδα στις πλάτες σας σήμερα. 4 πόντους από σένα και 5 από το Φάνη. Γιώργο, σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι τρελαμένος με την ομάδα, είμαι πολύ περήφανος. Τελικά θα φάμε και αυτό, τι άλλο. Απλά πράγματα. Πεινάγαμε. 2-3 ποτά στη σειρά και έκλεισε ο Γιάννης Περπατάρης.